Κύριε Βουρέλα, συγκεκριμένα είναι σώμα. Κύριε Ψήρε, συγκεκριμένα σας. Καλή δύναμη, τον Άγιο. Είναι χαρά για όλους μας, αγώνα εκπρόσωπο τα Ρεβλά. Υπάρχουν ερωτήσεις στο παρεμπίζεις, Δημάρχη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ήθελα να κάνω μία επισήμανση, η οποία είναι σοβαρή. Μία μικρή πρώτα για τα πρακτικά. Θα παρακαλούσα και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι με ακρίβεια οι τοποθετήσεις για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν λέμε κατά πλειοψηφία, να λέμε ποιοι πλειοψηφούν ονομαστικά και για ποιο λόγο. Πιο πολύ για την Οικονομική Επιτροπή, λιγότερο για το Συμβούλιο. Και εδώ έχουμε ζητήματα και έχουμε θέματα στα οποία δεν καταγράφονται ακριβώς. Απλά λίγο να το δώσω προσοχή. Θα αναφέρω τα θέματα, δεν είναι τώρα για το Συμβούλιο. Θα πω για ποιο λόγο. Δεν θα πω ασχολούμαι τον κόσμο. Αλλά θέλω λίγο προσοχή σε αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Θεωρώ ότι δεν γίνεται συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι γίνεται αποτυχημένη ταχύτητα, αλλά πρέπει να το προσέξω. Γιατί τα διαβάζουν πολύ στη διάρκεια και λένε ότι τάδε ψήφισε αυτό ή εκείνο ή το άλλο, ενώ φαίνεται άλλο πράγμα. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι η απαξίωση από κάποιες υπηρεσίες. Και μιλάω για την τεχνική υπηρεσία και την πολεοδομία. Δεν μπορεί λοιπόν να απευθύνει η μείζων αντιπολίτευση που έλαβε το 43% στις εκλογές. Το 43% των πολιτών δώσαν εντολή στη μείζων αντιπολίτευση να ασκεί το έργο που ασκεί. Μπορεί σήμερα να είναι αλλιώς τα πράγματα. Καλώς ή κακώς όμως, υπάρχει ένας δήμαρχος που θα είναι μέχρι το τέλος της εποχής, υπάρχει μια πλειοψηφία, υπάρχει μια μειοψηφία. Θεωρώ επιεικώς λοιπόν απαράδεκτο να υπάρχει απάντηση σε αίτημα της αντιπολίτευσης για θέμα που αφορά μείζονους ενδιαφέροντος και να υπάρχει απάντηση ενόπλου συμφέροντος. Ποιος έχει το ένοπλο συμφέροντο, ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας και η Διευθύντρια της Πολεοδομίας και δεν το έχει το 43% των γραμμινωτών να ρωτήσει και να μάθει. Ποιος δίνει αυτή την εντολή, από πού αντλούν αυτή τη δύναμη και το θράσος, από ποια νομική συμβουλή ή οτιδήποτε άλλο, από ποια εντολή. Δεν μπορεί λοιπόν να απευθύνουμε στον εισαγγελέα για να λαμβάνω έγγραφα για θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Εάν λοιπόν να λειτουργούμε έτσι, θα λειτουργήσουμε σε άλλο επίπεδο. Πληροφορήστε λοιπόν αυτούς τις υπηρεσίες, οι οποίοι παίρνουν εντολές. Οι νομικές συμβουλές ή δεν ξέρω τι άλλο, ότι αν μη τι άλλο οφείλουν να λογοδοτούν στον κρεβενιώτικο λαό, στους δημότες των Κρεβενών. Δεν είναι τσιφλίκι τους καμία υπηρεσία, δεν είναι προσωπικό τους κτήμα καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή καμία προσωπική τους απόφαση και ολιγορία που μάλιστα οδήγησε σε απώλεια κονδυλίων, που μάλιστα οδήγησε σε πολυσυεργία έργων και ενδεχομένως ευνόησε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις εις βάρος άλλων τοπικών επιχειρήσεων. Αν μη τι άλλο, και νομίζω αυτό το θέλετε όλοι σας και ο Δήμαρχος, δεν έχω κάποια διαφορετική άποψη, ότι θέλει διαφάνεια. Ουέ και αλίμονο εάν μας αποκρύπτουν στοιχεία. Δεν μπορεί λοιπόν επί ένα μήνα να ζητάω στοιχεία και να μου τα δίνουν. Η επόμενη ενέργεια θα είναι να πάω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και θα το κάνω. Και θα τη ζητήσω πλήρως το φάκελο. Όχι μόνο των εγγράφων που και μετά την εισαγγελική παραγγελία έρχονται λυποί, και μετά την εισαγγελική παραγγελία, αλλά και τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν πάρει. Είναι πρωτοφανές, δεν ξαναγίνει. Και δεν νομίζω ότι γίνεται πουθενά άλλο. Κανένας δεν έχει ιδιοκτησία πάνω σε αυτά. Και θα διαβάσω μία απάντηση για να καταλάβετε και το ύφος των απαντήσεων που δίνονται σε κάποιον που θεσμικά εκπροσωπεί εδώ πολίτες του Δήμου μας. Δεν είναι αυθαίρετο, δεν έχετε ο πολίτης. Σκέφτομαι εκεί τι θα γίνει ενδεχομένως. Σε αίτημα λοιπόν
για συγκεκριμένα στοιχεία έργου και επειδή το έχουμε σε μένα για την Καλλιράχη, που ζητάω το φάκελο του έργου, η απάντηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι αυτήν εδώ. Ελάτε εσείς και βγάλετε συμπεράσματα. Ελάτε και βγάλετε και εσείς εικόνα. Τι θέλει. Απαριθμώντας 4-5 σημεία και λέγοντας το τέλος. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ σκόπο μου να σας γνωστοποιήσω γνωμοδότηση της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας με το υπαριθμό ΤΑΔΕ από τις 27 Δευτέρου 2013, έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Προφανώς αυτή η απάντηση δεν είναι δικά του. Προφανώς αυτή η απάντηση είναι κατευθυνόμενη. Προφανώς αυτή η απάντηση δόθηκε από κάποια νομική συμβουλή. Και είναι ντροπή να ζητάμε κάτι για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα από την τεχνική υπηρεσία και να δίνεται μια νομικήστικη απάντηση που δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός αυτό το οποίο περιγράφει η απόφαση του πρωτοδικείου Λάρισας. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω μια ακόμη εισαγγελική παρατηρία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Το θεωρώ απρέπεια, το θεωρώ ασέβεια στους πολίτες των Γρεβενών, στους δημότες των Γρεβενών. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να ζητάμε ένα έγγραφο και να μας απαντά ο διευθυντής μιας υπηρεσίας ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν έχουμε ένα νομοσυμφέρον. Ποιος έχει ένα νομοσυμφέρον? Αυτός ο οποίος απένταξε τα έργα και χάθηκαν τα χρήματα και τα παίρνουμε από ΣΑΕΠ μέσω της περιφέρειας που κολλησιέργησαν έργα επί τριετία. Ποιος έχει την ευθύνη? Και δεν έχουμε ένα νομοσυμφέρον εμείς που εκπροσωπούμε ένα κομμάτι του γρεβενιώτικου λαού? Δεν έχουν συμφέρον οι τρεις, δεν έχουν συμφέρον οι τρεις παρατάξεις, και εγώ θα λέγω κάθε πολίτης. Από πού το βρήκαν αυτό το έργο συμφέρον? Και η ίδια απάντηση είχα και για τον Βασιλόπουλο. Η ίδια απάντηση έχω και για τον Βασιλόπουλο, όχι. Η απάντηση δεν μεγαλύπτει. Η απάντηση είναι λιπέστατη. Ούτε τον κόμπο είδα, ούτε τίποτα δεν βλέπω. Άλλα ζητάω, άλλα μου δίνω. Επιλεκτικά. Βιογραφικά όμως μαζεύουν κάποιοι. Τα είπα αυτά που θέλω να πω, περιμένω να πάρω και τα έγγραφα. Σας είπα ότι δεν θα το σταματήσω, για πολλούς λόγους. Γιατί το οφείλουμε. Και το οφείλουμε στους δημότες, στους πολίτες των Γρεβενών. Ένα δεύτερο θέμα, και πραγματικά το πρώτο, είναι σκρό. Δεν μπορεί οι υπηρεσίες να λειτουργούν μόνες τους και δεν μπορούν οι υπηρεσίες να έχουν τέτοια στεγανά έννομο συμφέρον. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για θέματα που είναι δημοσίου ενδιαφέροντος έχουν συζητηθεί μέσα στα συμβούλια. Υπάρχει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη των οικισμών της ορεινής ζώνης, της ορεινής περιοχής. Τόσο στο δικό δίκτυο, όσο προβλήματα στην ίδρυψη, δεν θα αναφερθώ εξειδικευμένα. Εδώ φαίνεται ότι πέραν των άλλων ζητημάτων και προβλημάτων και της όποιας αδιαφορίας που ενδεχομένως θα πει κάποιος, ίσως το σχήμα του Δήμου να είναι πολύ μεγάλο. Ίσως λοιπόν να πρέπει να επανεξεταστεί πραγματικά εάν πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλος έκταση Δήμος και αν πρέπει να δούμε κάτι άλλο στην πορεία. Δεύτερη μας είναι να ερευνήσουμε, να διαβολευτούμε, να εξετάσουμε και να φέρουμε προτάσεις. Είναι όμως εμφανέστατο τόσο ο ίδιος το διαπίστωσε, αλλά και οι επισκέπτες των Γρεβενών, ότι στην ορεινή περιοχή υπάρχει εγκατάλειψη. Στη βιτρίνα των Γρεβενών, που αυτό το διάστημα έχει πάνω από 40.000 επισκέπτες, υπάρχουν πλήστα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν. Πλήστα προβλήματα. Δεσμεύομαι σε σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα να έρθουμε με συγκεκριμένη πρόταση και με συγκεκριμένες καταγραφές. Να επισημάνω για την τεχνική υπηρεσία. Εκεί που θα ασχολείται για να συντάσει έγγραφα και να βρίσκει αποφάσεις πρωτοδικείων, συνάρτηση και οπουδήποτε αλλού, ας κάνει μία περίπολο με τα τζιπ του Δήμου, που είναι και πολλά και κινούνται και πολύ, να διαπιστώσει την επικινδυνότητα του ειδικού δικτύου. Έχω αναρτήσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλήστες φωτογραφίες και υπάρχουν ακόμη πολύ περισσότερες.
προβλήματα επικινδυνότητας τα οποία θα στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές, θα υπάρχουν θύματα και πολύ μεγάλο κόστος για το Δήμο, σε όλα τα έργα. Επίσης, πολλά προβλήματα με την εθελοδότηση, τα οποία καταλαβαίνουμε ήταν υπήρχε η ψηφία, δεν ήταν πολλά τα χρόνια, φέτος μπορεί να έχει λιγότερα. Θα πρέπει εγκαίρως να προγραμματίζουμε στους οικισμούς που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, να συντηρούμε τα δίκτυα έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα πολύ, πολύ εξημένα όπως είχαμε στο περιβόλι και σε άλλους οικισμούς. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να ψάχνουμε σπασίματα, άλλο αν προκύψουν αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να ψάχνουμε σπασίματα που έχουν μήνες μέσα στην επίμαχη περίοδο που έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Και θα επανέλθω τελευταία για το περιβόλι να πω κάτι συγκεκριμένο. Πηγαίνοντας στις εκδηλώσεις που είχε το τοπικό διαμέρισμα της Πηγαδίτσας και βλέπω και τον πρόεδρο του τοπικού εκεί, και συζητώντας με κατοίκους, εξέφρασαν όλοι τη δυσαρέσκειά τους γιατί ο Δήμος δεν παίρνει μια πρωτοβουλία με το κοινοτικό κατάστημα. Υπάρχουν πρόβλημα. Καταλαβαίνω τις ιδιαιτερότητες. Σε αυτά τα θέματα όμως ο Δήμος πρέπει να δίνει λύσεις. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και μπορεί να γίνουν παρακτήματα καπή. Κάποια κοινοτικά καταστήματα, κάποια κοινοτικά κτίρια σε οικισμούς που δεν υπάρχουν άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό έχει γίνει στη Μικροκλησούρα, αυτό έχει γίνει στο Πιστικό, το ίδιο μπορεί να γίνει και στην Πηγαδίτσα. Με μία απόφαση του νομικού προσώπου, με μία επικύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα χαρακτηριστεί παράρτημα του ΚΑΠΗ το κοινοτικό κατάστημα της Πηγαδίτσας, το κοινοτικό αναψυκτήριο της Πηγαδίτσας, το οποίο είναι κλειστό. Και δυστυχώς είναι ένα από τα ζωντανά χωριά που έχουν κόσμο. Ένα ακόμη είναι πολλά, δεν είναι όμως παρόντος. Προσπαθούμε να επιλύονται και με άλλους τρόπους, ενοχλώντας και εμείς τις υπηρεσίες, αλλά όταν πρέπει να απαντήσει σε νόμους συμφέροντος, καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε μέχρι εδώ. Στο κέντρο υπάρχει ένα μοναδικό στην περιοχή που έχει αναπτυχθεί εδώ και μερικά χρόνια. Ένα αθλητικό, ψυχαγωγικό κέντρο με γήπεδα, το Ζίδωρο. Εκεί τα τελευταία δύο χρόνια έχει κατασκευαστεί κυρίως με πρωτοβουλίες του προηγούμενου πρόεδρου που έφυγε, το γνωρίζει τον πρόεδρο καλά, είναι και χωριανός σας. Είναι και άνθρωπος πολύ δραστήριος, αλλά και άλλοι κατοίκουν και της περιοχής και των δυο. Έχει δημιουργηθεί και ένας ιερός ναός, ένας ναίσκος, να το πω σωστά, το Αγίου Παϊσίου. Έχει γίνει μια ιερανική επιτροπή και έχει πάρει μια πρωτοβουλία και επίκειται μια γενναία χρηματοδότηση από επιχειρηματία μεγάλου ελληνικούς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος ναός. Αυτό λοιπόν. Και ένας ναός ο οποίος έχει επισκεψιμότητα μια και είναι ο πρώτος ναός του Αγίου Παϊσίου. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε ρεύμα. Παρότι επανειλημμένως έχουμε αιτηθεί, κάποιοι εμένοντας σε κάποιες απόψεις ότι δεν είναι ανάπτυξη, πρέπει να γίνει μια επιχείρηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πρέπει να γίνει ένας μεγάλος οικισμός. Δεν ανάπτυξε ένα μεγάλο ψυχαγωγικό κέντρο, ένα αθλητικό κέντρο, ένας ναός σε μια περιοχή. Δεν τα θεωρούν αυτά ανάπτυξη, δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά δεν έχουμε στην περιοχή μας πολλές δυνατότητες. Έχει απορριφθεί αυτό το αίτημα που έχει έρθει κατά επανάληψη. Θεωρώ ότι πρέπει να ζητηθεί και νομίζω, Πρόεδρε, έχει μια ηθική υποχρέωση συσταγωγικά σε εκείνη την περιοχή να το δεις και προσωπικά. Επίκειται και θεωρώ, έχοντας κάποιες διαβεβαιώσεις, ότι θα τελεσφορήσει μια γενναία χρηματοδότηση για ένα μεγαλύτερο ναό. Θεωρώ ότι αν μη τι άλλο, όταν θα έρθει να το δούμε και θα έχουμε ρεύμα. Δεν μπορούμε να λέμε θα το κάνουμε και μετά θα έρθει και ρεύμα. Νομίζω κάποια πράγματα είναι αυτονόητα και πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο. Για την τοπική κοινότητα περιβολίου. Ακούστηκαν πολλά. Το τελευταίο διάστημα γράφτηκαν πολλά. Δεν θέλουμε σε αυτό γιατί είναι μια κοινότητα που είχε προβλήματα γενικότερα. Είχε προβλήματα με διάφορα αλλά από αυτόν τον οικισμό κατάγεται και ένας αντιδήματος.
καθαριότητα. Σε γέφυρες που είναι ξύλινες, που είναι ξυλωμένες και επικίνδυνες. Σε παιδικές χαρές που έχουν επικίνδυνα όργανα. Είναι πολλές παιδικές χαρές, είναι προβλήματα. Αλλά μιλάμε για επικινδυνότητα. Και πλήστα άλλα ζητήματα με την καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο. Με αίσθηση εγκατάλειψης. Μόνο έργο, αυτό λένε κάτι. Τα κολονάκια, η περίφραξη της πλατείας. Καμία άλλη παρέμβαση. Και πείτε μου, άμα έχει γίνει άλλη παρέμβαση. Τελευταίο όλο, φταίει ο πρόεδρος. Έχω έγγραφο με τα αιτήματα που έχουν έρθει κατά καιρός από την τοπική κοινότητα. Αν το κρίνετε σκόπιμο, θα το δώσω. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι όμως σε μια τελευταία πράξη. Ο αντιδήμαρχος κατάγεται από αυτό. Που είναι συγγενής του πρόεδρου. Του αφαιρεί τα κλειδιά της δεξαμενής του χωριού. Δεν γίνει πουθενά. Παντού οι πρόεδροι των τοπικών έχουν τα κλειδιά των δεξαμενών. Είναι τιμωρία αυτή. Είναι τιμωρία σε έναν πρόεδρο. Του αφαιρούμε ποιο δικαίωμα. Οι πρόεδροι των τοπικών ούτε υπηρεσίες έχουν, ούτε μηχανήματα έχουν, ούτε μηχανισμό υποστήριξης. Το μόνο όπλο που έχουν είναι να κάνουν ένα έγγραφο και να γνωστοποιούν στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή, στις υπηρεσίες, τα προβλήματά τους. Και επειδή κατηγορεύουν σε αυτούς τους συντισμούς, έχουν συνήθως τα κλειδιά των δεξαμενών για να διαχειρίζονται θέματα της σύρρευσης που είναι ζωτικά και βασικά. Εκτός αν θεωρούμε ότι κλέβει κάποιος νερό ή δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Δεν καταλαβαίνω και δεν βρίσκω καμία δικαιολογία και αιτιολογία να αφαιρεί ένας αντιδήμαρχος τα κλειδιά μιας υδατοδεξαμενής ίδρευσης από τον τοπικό άρχοντα, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, που η χωριανή του εξέλεξε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, απολύτως καμία. Τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι σημαντικά, είναι σοβαρά και πρέπει να τα προσεγγίζουμε τη σοβαρότητα που υπάρχει. Και κάτι ακόμη. Όταν υπάρχει πρόβλημα με την ίδρυυση ενός συντισμού, με την υδροδότηση ενός συντισμού, σαφέστατα δεν φταίει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν έχει ούτε μηχανήματα, ούτε μηχανισμούς, ούτε υπηρεσίες στις οδηγίες και στις εντολές του. Αυτά ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. Συνεπώς, αφήστε αυτή την καραμέλα και σταματήστε αυτό το μπαλάκι ότι φταίνει οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων. Δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Ένα όπλο που είχαν, που τους δίναμε τα 1.000 ευρώ ετησίως για να κάνουν μικροπαρεμβάσεις, το αφαιρέσατε. Το αφαιρέσατε. Συνεπώς, μην έχετε απαιτήσεις από κανένα πρόεδρο τοπικής κοινότητας για τίποτα. Εάν τους δίνατε στο αυτό το ελάχιστο, θα ζητούσατε να πάνε να κάνουν 2-3 παρεμβάσεις, να βάλουν 2-3 μεροκάματα. Δόθηκαν εργολαβίες για τις αποψηλώσεις στις κοινότητες και τις κάνουν καφετζίδες, ταβερνιάδες, 1.000 άσχετοι και μόνο δεν γίνονται. Αυτά λένε παντού στην ορεινή περιοχή. Αυτά συζητάνε. Και λένε ότι είναι γραμμάτια. Αυτή λοιπόν που έχετε την ευθύνη των ορεινών και των ορεινών κοινοτήτων, προσέξτε λοιπόν πολύ καλά αυτές τις επιλογές και τον τρόπο που τις κάνετε. Αυτό συζητάνε, αυτό σχολιάζουν και γι' αυτό διαμαρτύρονται τον κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, κύριε Λουψίδη. Κύριε Λουψίδη, έχετε ακριβώς 27. Συγγνώμη. Κατάλαβε το. Παρακαλώ. Θα το κόψω πρώτα. Και εγώ για το περιβόλι ήθελα να ρωτήσω, γιατί επικοινωνήσανε κάτοικοι και από το χωριό, αναφερθήκαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και δεν δόθηκε κάποια λύση. Μάλιστα, μου είπαν ότι πήραν και κάποιες απαντήσεις ότι επειδή είναι αυξημένη η κατανάλωση, επειδή έχει περισσότερο κόσμο, γι' αυτό προκύπτει το πρόβλημα, αλλά και τις μέρες με λιγότερο κόσμο, ακόμα και τώρα, συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση και σε τι ενέργειες προκτήσει ο Δήμος να προχωρήσει για να λυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πούμε και εγώ σχετικά με το πρόβλημα του νερού. Το ζήσαμε και εμείς έτσι και στο χωριό και στους βιβλίους. Μέσω λούδι, κατά πέταση πολυμέρη κτλ. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και ειδικά φέτος
το 15% φανέρι και πάρα πολύ σπάνια, η αλήθεια αυτή είναι. Και όταν υπάρχει η ανωδία, η διαδικασία ποια είναι, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι το νερό τα επόμενα χρόνια θα απασχολούσει πάρα πολύ. Όλοι οι επιστήμονες ακούνε, λένε και τα λοιπά, ότι η ξηρασία θα συνεχιστεί. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σε μια περιοχή η οποία έχει νερά τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα ό,τι αξιοποιήσιμα νερά υπάρχουν να τα μαζέψουμε και ας έχουμε και περίσσευμα. Υπάρχουν τοπικές κοινότητες στο Δήμο μας οι οποίοι παίρνουν απογειώδηση. Η αλήθεια αυτή είναι. Νομίζω ότι και εκεί μπορούμε να συνεισφέρουμε και ό,τι νερό μπορεί να αξιοποιηθεί, που νομίζω υπάρχουν αξιοποιήσιμα νερά, όχι νερά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από κτηνοτρόφους και τα άλλα. Υπάρχουν νερά τα οποία παγαίνουν σε ποτάμι και πηγαίνουν σε ξένη χώρα. Υπάρχουν τέτοια νερά τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα να κάνουμε μελέτες, να δούμε τι νερά έχουμε. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια το νερό θα είναι δυσέβριστο και εμείς μακάρι να έχουμε και περίσσευμα. Γιατί να είναι κάτι πολύ σοβαρό το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Όσον αφορά για το δίκτυο, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και τέθηκε από πάρα πολλούς που έτυχε να τον περάσουν. Είναι ο δρόμος από Αγία Παρασκευή μέχρι το ξενοδοχείο Κακόλα. Μιλάμε για πραγματικά επικίνδυνους δρόμους. Τον έχουν κυκλοφορήσει και εδώ με μεγάλες καθυστερήσεις, μεγάλες κατηφόρες, ανοίγματα μέσα στον δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα αντιδήμαρχοι ο συγκεκριμένος δρόμος. Όπως επίσης και κάτι άλλο δρόμο στα Βουμιλιά, Κοκκινιά, τον είχα ξαναναφέρει εδώ πέρα. Έχει κάποιες επικίνδυνες λακκούβες στη διαδρομή και είναι ο μοναδικός ίσως δρόμος που ακόμα υπάρχει ένα τμήμα γύρω στα 50 μέτρα τα οποία είναι χαλικοστρωμένος. Νομίζω πρέπει και αυτό να το τακτοποιήσουμε. Και ένα τελευταίο που ήθελα να δω είναι πού βρισκόμαστε με τις παιδικές καλύτερα λόγω τώρα ανέβηκαν αρκετά μικρά παιδιά πάνω. Και δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν έχουμε μείνει πίσω, αν έχουμε προγραμματίσει κάτι, αν προχωράει κάτι. Θα θέλαμε έτσι μια ενημέρωση για να γνωρίζουν οι δημότες το τι γίνεται. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος? Έλα, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα θέσω ένα θέμα για πολλωστή φορά. Έχουμε μιλήσει για κάποιο ζήτημα ενός πολίτη, να φερθούμε μέσα στην κάποια του Παγιωργίου. Περιμένουμε νομίζω ότι να πρέπει να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και συνεπώς αναβάλλεται. Αυτή τη φορά μιλάμε κάποια ενημέρωση. Στην προηγούμενη μα είχατε ενημερώσει για κάποιο πρόβλημα. Έχετε διάθεση, θα απαντήσω αμέσως για να. Είναι καθαρά από εσά, για να το πείτε. Ναι, 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 το λαμβάνονται. Απλά αυτή τη στιγμή απουσιάζουν όντως, γιατί θέλω να είμαι στο σύνολό τους πολυτεχνική υπηρεσία εδώ, καθώς και ο εργολάβος. Έτσι είναι έτοιμα δικό μου. Το απαιτώ. Διαφορετικά δεν γίνεται η συζήτηση. Ναι, ναι. Κατανοητό. Συνεχίστε. Αν με επιτρέπεις, κατανοητό, αλλά αυτό νομίζω δεν είναι για δικαιολογία. Κάποια στιγμή όλοι κάποιος θα λείπει. Δηλαδή όλοι κάποιος θα μπορεί, θα δηλώνει κόλλημα. Έτσι, τώρα. Θα λείπουν με άδειες. Συνεχίστε, υπάρχει κάτι άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ έχω δύο θέματα. Θα γίνω λίγο γραφικός πρώτα. Με το ποτάμι πάλι. Γιατί είχαμε πάρει πριν δύο μήνες υπόσχεση ότι θα καθαριστεί. Έχω βγάλει δύο φωτογραφίες, δεν έχω παραπάνω. Καλά να περάσω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αν γνωρίζουν αυτό το ποτάμι, ποιο είναι αυτή η κήτη, θα μου πούν. Έτσι, ένα κόσμο που θα πρέπει να είναι στα Καβενά έχει γίνει κούρκο. Ένα ζήτημα είναι αυτό, θα μια απάντηση που να πω για τον Δήμαρχο, γιατί είναι τέλος Αυγούστου. Μετά το για να το καθαρίσουμε, δεν θα κατεβάσει, θα καθαρίσει εγώ μόνο. Ένα θέμα είναι αυτό και το δεύτερο θέμα είναι, πριν 1,5 χρόνο έχει κάνει θέμα για τα σχολεία. Συγχάρηση παρακαλώ. Για τα σχολεία. Τη στέγη του σχολείου, στο δεύτερο λύκειο, γυμνάσιο, αν το δείτε πάνω, ήταν με τον κ. απέναντι, πιστεύω το είδατε. Δεν υπάρχουν κεραμίδια. Έχει γίνει άμμος. Το έχω κάνει θέμα πριν 1,5 χρόνο. Από την αρμόδια αντιδήμαρχο θέλω απάντηση τι γίνεται και αν έχει προχωρήσει κάτι. Ευχαριστώ. Το δεύτερο είπατε. Το δεύτερο δημόσιο. Και στο δεύτερο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο λύκειο. Γυμνάσιο κάτω. Το έχω κάνει θέμα πριν 1,5 χρόνο. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, γιατί για εμάς ο βράδος 15 είναι ο δεύτερο Πάσχα.
Θα αναφερθώ και εγώ λίγο στα νερά, κύριε Πρόεδρε, αυτό που συμβήθηκε από το Δήμαρχο χθες στην Αμίτσα. Στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών πέρασε μια διάταξη όπου οι ΔΕΑ μπορούν μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μια και υποτιμήτω παράδειγμα, θα το δει λίγο, όπου μπορούν να χρηματοδοτούν οι ΔΕΑ με 100% σε δίκτυα που έχουν λειτουργία 40 χρόνια και χιόπου στις μίξεις. Στο χωριό μου μπορούν χωρίς συμμετοχής ΔΕΑ, που ως τώρα ήταν 65% χωρίς συμμετοχής ΔΕΑ να μπουν στον πρόγραμμα και επενδύσεων να αλλάξουν τα δίκτυα τα πολύ παλιά. Πιστεύω πρέπει σε όσες κοινότητες έχουμε κάποιες μελέτες και σίγουρα υπάρχουν, είχε η κοινότητα Μίξης είναι έτοιμη μελέτη, είχε προεταχθεί στο ΕΣΠΑ τότε, απεντάχθηκε. Να το κοιτάξουμε όσοι μελέτες έχουμε να τις προβάλλουμε και να μπορέσουμε τουλάχιστον να αλλάξουμε κάποια παλιά δίκτυα, γιατί πραγματικά στο Ρενάν και οι πηγές είναι πολύ κοντά, τα δίκτυα είναι πάρα πολύ παλιά. Όσες λέψεις γίναν στο παρελθόν μέσα από ρέματα που περνάνε σωλήνες, κάποια πρέπει να γίνουν κάποια τεχνικά για να συγκρατηθούν αυτά τα αγωγή και πρέπει να το δούμε λίγο γενικά για πάνω για το Ρενάν, γιατί είναι κρίμα. Έρχεται ο κόσμος επάνω, οι πηγές κοντά και δεν έχουμε νερό. Όσον αφορά, επειδή περπάτησα όλο το δάσος, περπατάω όλα τα ορεινά, δεν υπάρχουν άλλα νερά στον ορεινό. Τα ποτάμια σχεδόν τώρα το καλοκαίρι στείλουν. Αυτά τα νερά όμως που έχουμε σε αυτή είναι υπέρ αρκετά, για να συντηρήσουμε τα δίκτυα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά να ευχαριστήσω για τη ΔΕΙΑ για τον λόγο ότι τις μέρες που είχαμε έλλειψη νερού ανταποκρίθηκε και ειδικά σε δύσκολες μέρες Σαββατοκύριακο. Οφείλουμε να πούμε και να ευχαριστώ.